Παντελή, πώς ένιωσες για την ιστορική ισοπαλία και την ενδεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία με τον ιδρυτικό του νέου Κεραμιδίου και την άνοδο στη Super League 2, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Πιο χαρά από ποτέ, πιο χαρούμενος από ποτέ. Είμαι από την αρχή εκεί και νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να το κατακτήσουμε αυτό. Και δεν θα είμαι εκεί στο τελευταίο παιχνίδι γιατί παίζουμε εδώ πέρα. Αλλά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να το σηκώσουμε όλοι μας τη χαρά. Τι ζήλεψες με το χέρι στην καρδιά, το γκολ του Κρυεμάδη? Ανακούφιση μόλις έληξε, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και μόλις έβαλε ο Τζέικ το γκολ, ήταν η πιο χαρούμενη στιγμή της ζωής μου. Έχεις κάνει εικόνα τον εαυτό σου την επόμενη ή τις επόμενες χρονιές να είσαι μέλος αυτής της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο με λεπτά συμμετοχής παρά το μικρό της ηλικίας σου? Ή είναι κάτι που είναι έτσι πολύ τοπικό? Είμαι μικρός ακόμη για την Β' Εθνική. Πιστεύω θα είμαι στην ΚΑΠΑ 19 του χρόνου που θα γίνει. Αλλά όσο μεγαλώνω και είναι η ομάδα Β' Εθνική ή όπου κι αν είναι, θα είμαι εκεί μαζί της και θα πάρω κι εγώ χρόνο συμμετοχής όταν μεγαλώσω. Άλλωστε και η ΚΑΠΑ 19 και το αντίστοιχο πρωτάθλημα είναι πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ ανταγωνιστικό και θα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για σένα σε αυτή την ηλικία. Με την ΚΑΠΑ 16 και την ενδεχόμενη πρόκληση με αντίπαλο την αντίστοιχη ομάδα των Χανίων, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι? Ένα πολύ σημαντικό μάτς. Έχει χρόνια η εμπειρία να πάει στους 8 και νομίζω εκπροσωπούμε τον νομό και θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να κερδίσουμε και να πάμε στους 4. Νιώθεις μια πίεση, ένα άγχος αναφορικά με αυτό που είπες ότι εκπροσωπείτε τον νομό, γιατί στην ποδοσφαιρική ελίτ του νομού πιερία σε αυτή την ηλικία? Υπάρχει πίεση, αλλά νομίζω δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε. Νιώθεις ότι η φουρνιά αυτή των ποδοσφαιριστών θα είναι μια φουρνιά που θα απασχολήσει εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και εν γέννη το ελληνικό ποδοσφαιρό τα επόμενα χρόνια? Θα απασχολήσει και απασχολεί και τώρα, γιατί είμαστε μια ομάδα που είμαστε σαν οικογένεια νομίζω και κάνουμε και την πλάκα μας και όλα μαζί. Είναι καλές οι σχέσεις μεταξύ σας? Νομίζω είναι πολύ καλές. Με τα παιδιά είμαστε πολύ δεμένοι και σε αυτό θα πάμε όλοι μαζί. Η φετινή παρουσία σου και η ταυτόχρονη συμμετοχή σου και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ τεχνικής κατηγορίας με την ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου Β σου έχει προσδώσει έτσι περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη... Επειδή δεν μπορώ να παίρνω τόσα παιχνίδια στην Αττική, πηγαίνω στην Β, είμαι αρχηγός και με βοηθάει να παίρνω χρόνο συμμετοχής ώστε να καταφέρω μια μέρα να παίξω στην Αττική. Ποιο είναι το συστατικό, το χαρακτηριστικό στοιχείο που νιώθεις ότι χρειάζεται να έχει ένας αρχηγός για να μπορεί να εκπροσωπεί επάξια τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο? Δεν πρέπει να φωνάζει και πάνω απ' όλα να εμψυχώνει τον συμπαίκτη του όταν κάνει λάθος και αν δεν κάνει να το εμψυχώσει για οτιδήποτε. Ποια εικόνα έχεις για την ομάδα των Χανίων? Από ό,τι έχω δει είναι μια καλή... Και την εικόνα που σας έχει μεταφέρει ο προπονητής? Είναι μια καλή ομάδα, γεροδεμένη. Αλλά και εμείς είμαστε πολύ καλοί και νομίζω μπορούμε να τους κοντράρουμε. Παντελή, είσαι μαθητής μόλις τρίτης γυμνασίου. Νιώθεις ότι μπορείς να διατηρήσεις ένα επίπεδο σπουδών και σχολικής επίδοσης υψηλής ταυτόχρονα με το μυαλό στο ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό πλαίσιο? Νομίζω ναι, γιατί και οι γονείς μου το έχουν, με τους γονείς μου το έχω συζητήσει αυτό και θα πρέπει να έχω και ένα πτυχίο στα χέρια μου εκτός από το ποδόσφαιρο. Κατεύθυνση που θα ήθελες να έχεις, είναι νωρίς ακόμα στο γυμνάσιο, αλλά υπάρχει κάτι που σκέφτεσαι? Είναι η μαμά μου πολιτικός μηχανικός και θέλω να πάω εκεί. Η μαμά δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι είναι θετική με το γεγονός ότι απασχολεί πολύ από το χρόνο σου το επαγγελματικό, το ποδόσφαιρο, σε αυτή τη διαδικασία που είσαι τώρα? Δεν της αρέσει τόσο πολύ, αλλά αφού αρέσει σε μένα νιώθει χαρά μόνο από αυτό. Πώς ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο? Τι θυμάσαι, ποια είναι η πρώτη εικόνα από την επαφή σου με την μπάλα? Στα 4 μου ο παπάς μου άρχισε να με πηγαίνει ποδόσφαιρο και από τότε εξελίσσομαι συνεχώς και έχω φτάσει εδώ τώρα στο ποδόσφαιρο. Παντελή, το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό πλαίσιο, πώς θα αντιμετωπίζει το γεγονός ότι είσαι εν δυνάμει ποδοσφαιριστής σε ένα βαθμό επαγγελματίας τα επόμενα χρόνια? Οι γονείς μου με βοηθάνε πολύ. Κάθε μέρα με πηγαίνουν προπόνηση κατευθείαν μετά το σχολείο. Σε παρακολουθούν στους αγώνες? Ναι, ναι, έρχονται να με παρακολουθούν. Μετά με πηγαίνουν προπόνηση κάθε μέρα και αυτό με βοηθάει και εμένα για να γίνω καλύτερο.
καλός και ξέρω ότι έχω τη στήριξή τους. Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές σου πώς σε αντιμετωπίζουν? Εντάξει, είμαστε στην ίδια ηλικία. Κάποια παιδιά, ας πούμε, δεν είναι στην Αττική όπως εγώ και νομίζω θέλουν και αυτοί να πάνε. Στην ηλικία που είσαι και με στόχευση να πετύχεις σε υψηλότερο επίπεδο, έχεις τη δυνατότητα να το απολαμβάνεις, να χαίρεσαι το ποδόσφαιρο, όπως τα παιδιά που βλέπουμε σε μια Λάνα, για παράδειγμα? Έχει πίεση, βέβαια, αλλά νομίζω το χαίρομαι περισσότερο, γιατί αν δεν το χαιρόμουν, δεν χρειάζεται να το κάνω κιόλας. Έχεις κάποιο πρότυπο ποδοσφαιριστή, κάποια ομάδα αγαπημένη που θα θέλεις να αγωνιστείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό? Είμαι ΑΕΚ και είδωλό μου Αλεξανδρίτος Έσης είναι ο Μέση. Έχεις πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ στο καινούριο? Ναι, έχω πάει. Έχω πάει και στη Μπαρτσελόνα στο Καμπνιού και είναι πολύ ωραία συμπορία. Είναι ωραία εμπειρία. Νιώθεις ότι δικαιούται αυτή η ομάδα να πανηγυρίσει μια πρόκριση σε ένα Final Four με μια πασχετική έτσι έννοια και πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες στην ηλικία των K16? Νομίζω είμαστε πολύ άξιοι για να το κάνουμε αυτό. Και είμαστε και πολύ καλοί γι' αυτό. Αν πετύχεις ένα γκολ, σε ποιον θα το αφιερώσεις, σε ποια? Θα το αφιέρωνα στον μπαμπά μου, γιατί αν και είναι προπονητής Στίβου, ξέρω ότι του αρέσει να είμαι στο ποδόσφαιρο. Πάντως και το ποδόσφαιρο στη σύγχρονη του διάσταση έχει πολλά χαρακτηριστικά από τις απαιτήσεις που έχει ο Στίβος, έτσι δεν είναι? Ναι. Ποιο νομίζεις ότι είναι το πιο δυνατό σου σημείο και αυτό που νιώθεις ότι θέλεις να βελτιώσεις και να εξελίξεις τα επόμενα χρόνια? Θέλω να βελτιώσω το δεξί μου πόδι και όσο γίνεται το σώμα μου να ψηλώσω και τέτοια. Και νομίζω το δυνατό μου σημείο είναι η αντοχή. Δεν κουράζομαι τόσο εύκολα. Θα κλείσω λέγοντας να σε ρωτήσω με ποιον ποδοσφαιριστή από την K16 νιώθεις ότι βρίσκεσαι με κλειστά μάτια και θα τον ήθελες οπωσδήποτε στην 11η του επόμενου παιχνιδιού, χωρίς να μας ακούει προπονητής σου? Όλα τα παιδιά τα θέλω, αλλά νομίζω με το Ζώρα θα ήθελα να είμαστε μαζί. Σε αυτό το επίπεδο που είναι ανταγωνιστικό, δημιουργεί φίλους στο ποδόσφαιρο ή είναι φίλοι οι οποίοι είναι μόνο τη στιγμή? Είναι ανταγωνιστικό και τώρα, γιατί όλα τα παιδιά θέλουν μια βασική θέση. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και η φιλία μεταξύ μας.